έκαναν απολύμανση στους χώρους τους, ενώ ενημέρωναν τηλεφωνικά τις πελάτησές τους που έπαιρναν για να κλείσουν ραντεβού για τους κανόνες που θα πρέπει να τηρούν πλέον ευλαβικά περνώντας το κατόφλι του καταστήματός τους. Στις 10, ναι, απλά να σας ενημερώσω ότι θα πρέπει να φοράτε γάντια και μάσκα. Ναι, αλλά θα πρέπει να έρθετε μόνοι σας. Όχι, με τα παιδιά δυστυχώς. Μόνοι. Ο λόγος για τα κομμωτήρια και στα Χανιά, τα οποία προετοιμάζονται πυρετοδός για την επόμενη μέρα που θα είναι η Τετάρτη Μαΐου. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο εξυπηρετικοί για τον κόσμο. Απλά πρέπει να τηρούμε όλοι τα μέτρα. Έχουμε ήδη ξεκινήσει και έχουμε αφαιρέσει κάποιες καρέκλες. Ο κόσμος πρέπει να έρχεται με γάντια, με μάσκα. Θα υπάρχουν απολυμαντικά στο χώρο για την καλύτερη ασφάλειά τους και τη δικιά τους και τη δικιά μας. Με βάση τα νέα δεδομένα, για να δεχτεί κάποιος τις υπηρεσίες ενός κομμωτηρίου, θα πρέπει πρώτα να έχει κλείσει ραντεβού, ενώ κατά την άφηξή του, με μάσκα και γάντια βεβαίως, δεν θα πρέπει να συνοδεύεται από κανέναν άλλο. Ωστόσο, καθ' όλη τη διάρκεια της καραντίνας, τα τηλέφωνα των κομμωτηρίων είχαν πάρει κυριολεκτικά φωτιά, με αποτέλεσμα οι λίστες αναμονής να είναι μεγάλες. Περιμέναμε κι εμείς να δούμε το πότε θα ξεκινήσουμε, για να μπορέσουμε να τους καλύψουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Από Δευτέρα λοιπόν, απαραίτητο αξεσουάρ ασφαλείας θα είναι η μάσκα και τα γάντια, όπως ξεκαθαρίζουν στις πελάτησές τους και οι εργαζόμενοι στα κέντρα αισθητικής. Στις 12. Εντάξει. Απλά θα πρέπει να είστε στην ώρα σας, να φοράτε μάσκα και γάντια. Σίγουρα θα είναι κάτι διαφορετικό. Όλους τους κανόνες εμείς εδώ θα τους εφαρμόσουμε. Είμαι σίγουρη ότι και οι πελάτες που περιμένουν με λαχτάρα να βγουν στην αγορά, να ανέβει λίγο το ηθικό τους με τούτο εδώ που μας συμβαίνει, και αυτοί θα προσαρμοστούν σιγά σιγά. Όπως τονίζει στην κάμερα της Κρήτη TV, η αισθητικός Ιωάννα Δουρουντάκη, η αισθητική που αναγκαστικά έρχονται πολύ κοντά στο πρόσωπο του πελάτη εξαιτίας κάποιων ιδιαίτερων τεχνικών που εφαρμόζουν, θα πρέπει να είναι διπλά προσεκτική για να μην υπάρξουν απρόοπτα. Εμείς σαν αισθητικοί έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, γιατί είμαστε και κοντά και είναι και οι τεχνικές τέτοιες που θέλουν να μην φοράνε σε κάποια σημεία μάσκα. Εμείς σίγουρα θα φοράμε σαν προσωπικό. Για την αναμονή έχουμε παραγγείλει, έρχονται σήμερα, καταλαβαίνετε τη ζήτηση, plexiglass στο ενδιάμεσο, έτσι ώστε να μην αναπνέουμε τουλάχιστον ο ένας τον άλλο την ώρα της συναλλαγής. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Είμαστε φοδιασμένοι από τα αντισηπτικά. Με τις λίστες αναμονής λοιπόν να είναι τεράστιες, οι επαγγελματίες περιποίησης και ομορφιάς επισημαίνουν πως θα δέχονται τους πελάτες τους μόνο με ραντεβού, καθώς η επίσκεψη σε ένα κομμωτήριο και σε ένα κέντρο αισθητικής θεωρείται σίγουρο ότι θα αναπτερώσει την ψυχολογία τους.